Ταμιακές μηχανές και επιβλία εσόδων-εξόδων θα πρέπει να έχουν οι αγρότες παραγωγή λαϊκών αγορών. Γι' αυτό θα πρέπει σύντομα να επισκεφθούν το λογιστή τους και στη συνέχεια τη ΔΟΗ της περιοχής τους. Από 1η Δεκάτου του 2010 η παραγωγή λαϊκών αγορών, οι αγρότες, πρέπει να πάνε στην αρμόδια ΔΟΗ, να κάνουν μεταβολή, να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ, να θεωρήσουν τις φορολογικές ταμιακές μηχανές και βιβλία εσόδων-εξόδων. Τα προϊόντα που θα πηγαίνουν στη λαϊκή αγορά θα κόβουν ένα ειδικό τιμολόγιο από το χωράφι στη λαϊκή αγορά, ένα ειδικό τιμολόγιο παράδοσης των προϊόντων τους. Ανατρίμηνο θα αποδίδουν ΦΠΑ στην ΔΟΗ. Η προθεσμία είναι μέσα σε 15 μέρες πρέπει να πάνε να δηλώσουν το φορολογικό μηχανισμό στη ΔΟΗ και να πάνε την ταμιακή. Να δηλώσουν την ταμιακή μηχανή, γιατί θα έχουν συνέπειες αν περάσει το 15ήμερο από την ημερομηνία που θα παραλάβουν, που θα αγοράσουν την ταμιακή μηχανή, θα έχουν συνέπειες, θα έχουν κυρώσεις. Άρα έχουν σπεύσει, δηλαδή οι αγρότες το κάνουν αυτό ή δεν είναι ενημερωμένοι. Ήδη ξεκινήσαν οι αγρότες, τους είχε πει η Ομοσπονδία ότι ενδεχομένως θα αναβληθεί η εφαρμογή και δεν προχωρήσανε σε παραγγελία των μηχανισμών. Και τώρα όμως βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα και έχουν ήδη ξεκινήσει, φέρουν τα βιβλία των ταμιακών μηχανών και ξεκινάμε τη διαδικασία να πάμε να δηλώσουμε τις μηχανές, να κάνουμε τη μεταβολή στην εφορία, να θεωρήσουμε αποδείξεις λιανικής πώλησης σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει ο μηχανισμός, γιατί είναι φορητές αυτές οι ταμιακές μηχανές, δουλεύουν με μπαταρία, θα έχουν και χειρόγραφες αποδείξεις σε περίπτωση βλάβης, διακοπής κτλ. Αλλιώς έχουν κυρώσεις υψηλές. Αλλιώς θα έχουν κυρώσεις, ήδη τώρα υπάρχει μια ελαστικότητα, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε, τους έχουν δώσει κάποια προθεσμία να τακτοποιηθούν. Mm-hmm. Όσο για την περαίωση. Η περαίωση θα γίνει αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία, θα σταλεί εκαθαριστικό στους φορολογούμενους. Η πρώτη δόση θα είναι 12 Νοεμβρίου. Πρέπει να πάνε, όταν λάβουν το εκαθαριστικό οι φορολογούμενοι, να πάνε στην αρμόδια ΔΟΗ να πληρώσουν το 20% του ποσού που έχει βγει και το υπόλοιπο να το κάνουν με δόσεις ή μπορεί να το πληρώσουν και φάπαξ με έκπτωση 10%. Πόσο για τα ληξιπρόθεσμα. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι τις 29 Δεκάτου πρέπει να πάνε στην εφορία να τα ρυθμίσουν. Αν τα πληρώσουν εφάπαξ έχουν έκπτωση 100% στις προσαυξήσεις. Αν τα πληρώσουν με δόσεις έχουν έκπτωση μέχρι 50% στις προσαυξήσεις. Καλό είναι να πάνε να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητες, γιατί δεν θα μπορέσουν πλέον να... Δεν πιστεύω να υπάρχει και άλλη παράταση, άλλη ευκαιρία.